Ένα από τα σημαντικότερα έργα για την Κορινθία παραμένει στάσιμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το φράγμα του Ασοπού έχει περάσει από 40 κύματα. Η κλιματική κρίση επηρεάζει άμεσα την Κορινθία και οι κινήσεις πρέπει να είναι γρήγορες πριν να είναι πολύ αργά. Είναι η μόνη λύση για τη συγκεκριμένη περιοχή, δεν υπάρχει άλλη, και για την ίδρυψη και για την άρδευση, γιατί ο Δήμος Βελβόγας έχει κατοχυρώσει τη δικαιώματα και ίδρυψη από το φράγμα του Ασοπού όταν γίνει. Αλλά έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα θα αργήσει πάρα πολύ. Και ενώ βρισκόμαστε ήδη σε έκτακτη ανάγκη λόγω λειψιδρίας, είναι να το θεωρούμε ότι είναι ένα μακρινό όνειρο. Το φράγμα του Ασοπού θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα της λειψιδρίας στον Δήμο Βελουβόχας, ο οποίος έχει κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη. Πρέπει να αποφασίσουν για όποιο λόγο και αν γίνεται όλο αυτό που γίνεται, να γίνει κάποια στιγμή για να μπορέσουμε κι εμείς να καταφέρουμε να τροφοδοτήσουμε τους κατοίκους με αρδευτικό νερό ή υδρευτικό ή για να γίνει εμπλουτισμός του υπεδάφους. Τώρα οι λόγοι οι οποίοι μπορεί να συμβαίνει όλο αυτό, άλλοι λένε ότι είναι λόγω των υπερβολικών αυξήσεων που, ανατιμήσεων που έχουν συμβεί στην αγορά, άλλοι λένε ότι κάποια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί ποιότητα στο έργο. Η βουλευτής του νομού Μαριλένα Σούκουλη σε συζήτηση που διεξήχθη στη Βουλή χαρακτήρισε το έργο ως ένα σύγχρονο γεωφύρι της Άρτας. Αυτό το θέμα, επειδή πραγματικά είναι ζωτικής σημασίας για την Κορινθία και για τους ανθρώπους του τόπου μου, περιμένω απαντήσεις σήμερα, αύριο θα είναι πάρα πολύ αργά και για την Κορινθία και για τους ανθρώπους της και γι' αυτό και επιμένω να λέω ότι η ευθύνη που έχετε αναλάβει είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Το πρόβλημα είναι τεράστιο και αν χρειαστεί πρέπει να εξεταστούν και άλλες ενδιάμεσες λύσεις, τόνισε μεταξύ άλλων η κυρία Σούκουλη.